Άρα λοιπόν αυτό είναι δεδομένο. Σημαίνει ότι 6 μήνες από την επομένη της καταστροφής, εφόσον έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όσοι έχουν πληγεί, είτε είναι εργοδότες είτε είναι ασφαλισμένοι, mm-hmm. Ασκούν δραστηριότητα επαγγελματική, αναστέλλονται, κεφαλαιοποιούνται, δηλαδή αν έχω 100 ευρώ την ημέρα που έγινε η καταστροφή, mm-hmm. αυτό παγώνει για 6 μήνες, έτσι. Mm-hmm. Δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις σε αυτό το διάστημα, mm-hmm. και μετά το που θα τελειώσει το εξάμηνο, οι υποχρεώσεις που έχουν στις ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να καταβληθούν σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις. Αυτό σας το είπε ο Υπουργός, ας πούμε, ή πήγατε με δικές σας προτάσεις και έγινε κάποια συζήτηση, γιατί είναι άλλα που ζητάμε εμείς. Δηλαδή άλλα ζητάει η Ιεράπετρα και τα οικονομικά στοιχεία που παραθέτουμε και η βοήθεια που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που σας είπε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, να σας πω. Μισό λεπτό. Ναι. Εμείς στο δελτίο, εγώ στο δελτίο, ναι. πρώτο δελτίο που έβγαλα, ναι. είπα ότι θα ζητήσουμε από τα Υπουργεία και από την κυβέρνηση να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση με αυτό περίπου που έγινε με τις καταστροφές στη Δυτική Αττική. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, εκεί είχαμε καταστροφές σε αυτοκίνητα, είχαμε ανθρώπους που πνίγαν, μια σειρά ιστορίες. Εκείνο όμως που έκανε η κυβέρνηση ήταν να χορηγήσει αναστολή στις υποχρεώσεις, στις ασφαλιστικές και στις φορολογικές, όπως επίσης και έδωσε και ένα επίδομα σε κάποιους ανθρώπους που ήταν ασφαλισμένοι, που έχασαν την περιουσία τους κτλ. Αυτό λοιπόν γίνεται και σε αυτή την περίπτωση ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, αν εγώ χρωστώ, εάν παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα, εάν δεν έλεγε η καταβολή του έμφυας 31 του μήνα, αλλά έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, mm-hmm. η μία δόση που ήταν να καταβληθεί θα καταβαλόταν μετά από 6 μήνες. Mm. Αυτό θέλω να πω. Mm. Και οι φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή όποιος έχει χρωστάει στην εφορία, εδώ έχουμε ένα ζήτημα όμως, θέλω να το εξηγήσω αυτό για να μην παρεξηγούμε. Mm. Mm-hmm. Και πάμε στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι ασφαλιστικές εισφορές, λοιπόν, εισφορές, με βάση το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, είναι ξεκάθαρο. Mm. Όσοι χρωστούν 100 ευρώ την προηγουμένη που έγινε η καταστροφή, mm-hmm. αυτά τα 100 ευρώ παγώνουν. Mm-hmm. Για ένα εξάμηνο, δεν καταβάλει δηλαδή καμία εισφορά για ένα εξάμηνο, δεν γίνεται καμία προσάυξη στο εξάμηνο αυτό, δηλαδή αν εγώ χρωστάω τα 100 ευρώ και δεν πάω να τα πληρώσω υπό κανονικές συνθήκες, γίνονται προσαυξήσεις, εδώ δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις, και μετά το τέλος του εξαμήνου που έχει κηρυχθεί, όπου τελειώνει η προθεσμία, τότε μπορεί να καταβάλει κάποιος τα 100 ευρώ ή σε 10 ή σε 10 ή σε 12 ή σε 24 δόσεις ή σε όπως σε μηνιαίες δόσεις. Αυτό λέει το δελτίο τύπου του Μάλιστα. Υπουργείου Εργασίας. Για το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. το Υπουργείο Οικονομικών λέει το εξής. Για όσο καιρό έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή, mm-hmm. Αναστέλλουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Δηλαδή εδώ όμως υπάρχει μήνα, ένα ζήτημα. Εδώ υπάρχει ναι. ένα θέμα. Η περιοχή έχει καταστεί σε έκτακτη ανάγκη για ένα μήνα. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε και την αρμοδιότητα της περιφέρειας mm-hmm. και της πολιτικής προστασίας mm-hmm. να εκτιμήσει αν σε αυτό το μήνα είναι αρκετός ο μήνας ή αν θα πρέπει να γίνει να παραταθεί σε εξάμηνο. Ναι. Έτσι. Αυτό δηλαδή δεν το ξέρουμε ακόμα. Ας πούμε το περιμένουμε. Αυτό είναι θέμα, θέμα να το ζητήσει ο Δήμος, η Δήμη. Mm-hmm. Και να πούνε ότι αυτό το διάστημα δεν επαρκεί, να πάει στην περιφέρεια και η περιφέρεια να το ζητήσει από την πολιτική προστασία. Μάλιστα. Φαντάζομαι είναι ενημερωμένοι οι δήμαρχοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ έχω εδώ μπροστά μου μια άλλη λίστα, η οποία βγήκε και χθες, μετά την ναι. συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μετά από διαβούλευση. Είναι η λίστα, που, μάλλον και είναι η επιστολή που έστειλε στην Υπουργό, την κυρία Παπανάτσιου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γουλιδάκης, και ζητάει... Κυρία Τσαγκαράκη, δεν μπορώ να πω κάτι για την επιστολή, διότι δεν την έχω λάβει. Δεν την ξέρετε, όχι. Θέλω να πω, λέτε, ότι εσείς πήραν την πρωτοβουλία και ζητήσατε ή το διαπραγματευτήκατε με τα Υπουργεία ή τα Υπουργεία σας είπαν αυτό μπορώ να κάνω. Για να το καταλάβουμε, γιατί είναι άλλα που ζητάνε, ας πούμε. Λόγω της θεσμικής ιδιότητας που έχουμε
Και λόγω των δεσμεύσεων που αναλάβαμε με την επίσκεψη τη δική μου στην Ιεράπετρα και προφανώς και ο κύριος Βαρδάκης στο Ηράκλειο, και τις αρμοδιότητες που έχουμε, κάναμε με δική μας πρωτοβουλία, κάναμε τις επαφές αυτές και θέσαμε τα πρόβλημα και που πολύ υπάρχει. Καλά το κάνατε. Και ανταποκρίθηκαν τα Υπουργεία, ανταποκρίθηκαν έτσι, όπως ανταποκρίνονται, όπως ανταποκρίνονται και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα δηλαδή δεν πήγατε με στοιχεία συγκεκριμένα δικά μας να ζητήσετε, το Υπουργείο σας είπα ότι εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Δεν ξέρω, όχι, μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε τα στοιχεία, την καταγραφή καταρχήν δεν έχει γίνει καταγραφή ακόμα. Όχι, δεν ξεκίνησε. Ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Και έτσι, δεν ξέρω αν θα πάνε και ο κόσμος να καταγραφεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μισό λεπτό για να μην λέμε λόγια στον αέρα. Θα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι εγώ δεν πάω να καταγραφώ, αλλά καταστράφηκα ολοσχερός και θέλω αποζημίωση. Αυτό θα πρέπει να δούμε σε ένα κανονικό κράτος. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβαίνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι αγρότες να πάνε να δηλώσουν. Ξέρετε, την καταγραφή όμως, που έχουν. Μια παρένθεση εδώ τώρα. Και αυτοί που πήγαν στην πυρκαγιά του 2016, που ήσασταν παρόν και είδατε τις καταστροφές, πάλι δεν έχουν πάρει ποτέ μια. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τώρα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις αυτούς που μπορούν να πάρουν. Σωστά, μας το είπε χθες ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Κρήτης, ότι έρχονται οι αποζημιώσεις για τα καμένα ελαιόδεντρα, γιατί για θερμοκήπια δεν. Ναι, όσοι ήταν ασφαλισμένοι. Όσοι ήταν ασφαλισμένοι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Μας το είπε χθες, το είπαμε. Εγώ δεν μπορώ να έχω. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Απλά προσπαθώ. Πού διαφωνούμε, θέλω να καταλάβω τόση ώρα. Δεν διαφωνούμε πουθενά προς Θεού. Απλά έχω μια άλλη λίστα εδώ που έφυγε στο Υπουργείο, η οποία είναι διαφορετική από αυτά που σας είπε και προσπαθώ να βρω άκρη. Δεν την ξέρω. Αν μπορείτε να μου πείτε περίπου. Ναι, ας πούμε. Επειδή και εσείς. Ναι. Επειδή και εσείς, ας πούμε, μιλήσατε για την Δυτική Αττική, τη Μάντρα, ας πούμε, και την κατάσταση, τη διαδικασία, την πεπατημένη που. Πώς λειτουργήσε τέλος πάντων η πολιτεία σε αυτό που δόθηκαν κάποια χρήματα. Εδώ ζητάει, ας πούμε, ένα ποσό φάπαξ, αφορολόγητο, 5.000 ευρώ για τους, τουλάχιστον για τους πληγέντες, για τις 120 οικογένειες που και καήκανε, αλλά και τους τα πήρε ο αέρας. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Επίσης, οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι. Και να το βλέπουμε μισό λεπτάκι, να το δούμε ένα-ένα το θέμα. 5.000 δόθηκε, μισό λεπτάκι. 5.000 δόθηκε σε ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τις οικοσκευές τους, καταστράφηκαν δηλαδή ολοσχερός. Και πιθανόν είχαν και ανθρώπινες απώλεια ανθρώπινων ζώων. Έτσι. Από εκεί και πέρα δόθηκαν χρήματα τα οποία φτάνουν στα 15-20 εκατομμύρια. Όχι όμως από την κυβέρνηση, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δόθηκαν σε καταστήματα και σπίτια τα οποία ήταν ασφαλισμένα. Αυτά δηλαδή τις αποζημιώσεις τις κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες και όχι την κυβέρνηση. Όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, να πω. Έτσι. Δόθηκε ένα επίδομα 5.000, σωστά το λέτε, σε ανθρώπους όπως σας είπα. Και 8.000 σε κάποιες φορές, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε. Εγώ να σας πω τώρα, δεν ξέρω όμως τι αποτέλεσμα θα έχει. Έχουμε ζητήσει ήδη ένα ραντεβού με το Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε να μας πούνε και θα θέσουμε το ερώτημα. Θα θέσουμε το αίτημα. Εντάξει. Και βέβαια στα πλαίσια των δυνατοτήτων, οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, εάν υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο. Για να λύνουμε ένα-ένα τα ζητήματα, αυτό μπορεί να γίνει και εδώ, δηλαδή να ζητηθούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δοθεί, ας πούμε, δεν προβλέπεται, κυρία Τσαβέρα. Το ρωτώ για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Δεν προβλέπεται. Τουλάχιστον, δηλαδή, σας απαντάω σε αυτό επειδή το έχω ρωτήσει. Μάλιστα. Δεν προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα είναι άλλο ζήτημα, θα πρέπει να δούμε. Κάποιον τρόπο, ξέρω εγώ, να υποβάλουμε το αίτημα κτλ. Ωραία. Όπως επίσης να σας πω και το άλλο, κυρία Τσαγκαράκη, να σας πω και το άλλο, ότι τα θερμοκήπια, ενώ είναι μέρος της επιχείρησης, δεν προβλέπεται στην νομοθεσία ότι μπορούν να αποζημιώνονται. Όπως παραδείγματος χάρη ένα στάβλος ή μια στάνη αποζημιώνεται σε περίπτωση καταστροφής, οποιαδήποτε. Τα θερμοκήπια δεν προβλέπεται. Είναι εδώ λοιπόν να σας πω το εξής, ότι ετοιμαζόμαστε. Να καταθέσουμε μία τροπολογία, να δούμε πώς θα την καταθέσουμε, τόσο ώστε οι κατασκευές αυτές, τα θερμοκήπια, να έχουν, εφόσον είναι ασφαλισμένα, να αποζημιώνονται σε περίπτωση καταστροφών. Μάλιστα.
Αυτό όμως θα πρέπει να αυτό, το. Να, ναι, αυτό το χάσαμε να το τρένο. Απλά να το μέσα από τα όχι. λάθη, τέλος πάντων, αλλάζουμε και οι τροπολογίες, τέλος πάντων, έρχονται στη Βουλή και αλλάζουν πράγματα τα οποία να είναι ομιγέννητο σε άλλες καταστάσεις παρόμοιες. Ομιγέννητο, λέω. Λοιπόν, τώρα είναι πολλοί οι οποίοι δεν. Μάλλον είναι. Εδώ ζητάμε αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Το είπαμε αυτό, κυρία Τσακαράκη. Αλλά όχι, αυτό μιλάμε το είπαμε. Για άνω των 3 ετών για τους πληγέντες 100%. Έχουμε. Κοιτάξτε, κυρία Τσακαράκη, να μην λένε. Μισό λεπτάκι, να σα απαντήσω σε αυτό. Να απαντήσω στο ερώτημα που τίθεται. Λοιπόν, αυτό το ξαναείπα. Έχει πάει επιστολή στην Υπουργό. Να απαντήσω. Μακάρι να γίνει, αλλά να σα απαντήσω. Το κράτος λειτουργεί με κάποιους νόμους, δεν λειτουργεί με τις επιθυμίες τις δικές μας. Έτσι. Και τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσω των νόμων αυτών. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ μπορώ να σας πω κάτι, αν ήταν στο χέρι μου θα ζήτακα 5 mm-hmm. χρόνια να μην πληρώσουν mm-hmm. οι πληγέντες mm-hmm. τίποτα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές και μέσα στα πλαίσια των νόμων και των δυνατοτήτων να διεκδικούμε αυτά τα οποία μπορούμε. Θέλω να γίνουμε αντιληπτός. Απόλυτα. Λοιπόν, τώρα είναι και άλλα παρόμοια. Λέτε, ας πούμε, να μην συνεχίζω να τα διαβάζω, καταλαβαίνω. Όπως, ας πούμε, η οριοθέτηση πληγέντων των αγροτών για την ένταξή τους σε ανάλογα προγράμματα σε βάθος τριετίας χρόνων. Δηλαδή, επειδή βγαίνουν τα ΕΣΠΑ τώρα, να το πω αλλιώς, υπάρχει περίπτωση αυτοί που έχουν πληγεί να ενταχθούν, να οριοδοτηθούν προκειμένου μέσα από τέτοια προγράμματα να φτιάξουν τις ΕΣΠΑ, κυρία Τσακαράκη, είναι συγκεκριμένα, μισό λεπτό. Τα ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία ο κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μια πρόταση και να μπορέσει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Τώρα δεν το ξέρω. Ναι, λέω, αν μπορούσε. Τα ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, βγαίνει μια οδηγία για να. Ένα πρόγραμμα που λέει θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε το οποίο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν είναι θέμα πολιτείας κυβέρνησης να μπορεί να αλλάξει τους όρους και να ενταχθεί και αυτός που έχει πληγεί με 100% ζημιά και κάγει και το πήρε ο αέρας. Τώρα, το αφορολόγητο, αναγρότη πληγέντα σε τριετές βάθος χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου εφαρμογής του μειωμένου αφορολογήτου στα 5.700. Εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τα 650 ευρώ που πρέπει να δοθούν τώρα, σας διαβάζω, διαβάζω. Ναι, με συγχωρείτε. Δεν τα ξέρω τα αιτήματα, γιατί να σας πω κάτι. Μισό λεπτό να πω κάτι. Για ένα αίτημα για να μπορέσω να απαντήσω, θα πρέπει να το έχω μπροστά μου, να το δω, να το συζητήσω για να μπορούμε να δώσουμε και μια απάντηση. Οπότε, δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, εδώ με διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει και συνεννόηση μεταξύ σας. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Δηλαδή, υπάρχει άλλα στέλνει ο κ. Ζουλιδάκης και άλλα, ας πούμε, έχετε εσείς διαπραγματευτεί με το Υπουργείο. Μισό λεπτό να πω κάτι, κυρία Τσακαρή. Αν και έχει κάνει αντίλαση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, όχι, επειδή. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Να σας πω. Ωραία, λοιπόν, για να μην το ακούτε, θέλω να σας ρωτήσω πρώτα, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος που συνέταξε αυτή την. Ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Θέλει να είναι μαζί σας, να μιλήσετε στον αέρα. Δεν έχει αντίρρηση. Ωραία, γιατί να τον ακούσουμε δηλαδή κι αυτόν. Μπορούμε. Να ρωτήσω. Είμαι υποχρεωμένη να σας ρωτήσω, γιατί σας κάλεσα και σέβομαι τον καλεσμένο μου. Οπότε. Ναι, ρωτάω πρώτα. Λοιπόν, οπότε είναι και μαζί μας ο κ. Γουλιδάκης για να βοηθήσει εδώ. Γιατί, κύριε Γουλιδάκη, αυτό που καταλαβαίνω καλημέρα, δεν υπήρχε, καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπήρχε καλημέρα, συνεννόηση. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο στούντιο ο κ. Μαλιωτάκης, έτσι. Ήρθε μόλις, κατέφτασε. Δεν το γνωρίζω. Τώρα άκουσα προσεκτικά, γιατί πραγματικά τα ραδιόφωνα επιτελούν έργο αυτή τη στιγμή ενημέρωσης και στην πράξη δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Νομίζω τώρα βέβαια ότι στην παρούσα φάση. Τα αιτήματα που έχω συντάξει και έχω απευθύνει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέλουν πολύ προσοχή και προφανώς και εγώ στη θέση του ίδιου του Μανώλη Τρατσανιώτη δεν είμαι προετοιμασμένος όταν δεν τα έχω δει ήδη να απαντήσω. Έτσι, για να έχουμε την ισοδίκη κατανομή εν πάση περιπτώσει σε μια συζήτηση μέσα και σε ένα διάλογο. Αυτά έχουν αποσταλεί χθες το βράδυ, τα έχουμε προωθήσει. Δεν γνωρίζω αν έχουν φτάσει ακόμα μισό λεπτό. Εχθές βγήκε η ανακοίνωση του κυρίου Θραψανιώτη. Εχθές. Σωστό, είναι σωστή κατεύθυνση. Εχθές το βράδυ είδα τη δική σας την ανάρτηση. Ο κύριος Βαρδάκης έκανε προ τη στιγμή.
Απλά θα μου επιτρέψει ο Μανώλης ο Θραψανιώτης στην πρώτη φάση να έχουμε το εξής, ότι παρακολουθώντας από τις πρώτες αμέσως συσκέψεις του Σαββάτου και της Κυριακής του έκτακτου Δημοτικού Συμβούλιου, η δική μου προσπάθεια είναι καταρχήν για να τεκμηριώσουμε κάποια πράγματα, να μεταφέρουμε τα αιτήματα σχεδόν αυτούσια όπως κατατέθηκαν από τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτά, όλα αυτά του δεκαλόγου, εν πάση περιπτώσει, που αφορούν μόνο το Υπουργείο Οικονομικών στην παρούσα φάση, προφανώς η ελληνική πολιτεία θα απαντήσει πρώτα με το νομικό οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της και μετά με το οικονομικό οπλοστάσιο, να το πω έτσι, που επίσης έχει στη διάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά τα αιτήματα, όσον αφορά τους πληγέντες και μόνο, για να το διευκρινίσω, που προφανώς μετά την οριοθέτηση θα φανεί επακριβώς πόσοι είναι, είναι στην πράξη. Η προσπάθεια του να πετύχουμε ένα προσωρινό πάγωμα ενός χρέους είναι καλή. Εδώ όμως η αναγκαιότητα, θα πρέπει να πω, φίλε Μανώλη, και θέλω να το υποστηρίξει αυτό, με όσες δυνάμεις έχεις και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας βουλευτές και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης, υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα σε τουλάχιστον 110 οικογένειες, ένα το κρατούμενο, αλλά και στις νέες που προστέθηκαν. Γιατί στην παρούσα φάση, το τοπίο είναι ήδη επιβεβαρημένο και με ασφαλιστικές φορές και με φορολογικές άλλες επιβαρύνσεις. Δεν έχουμε μπροστά μας ένα ορίζοντα που να επιτρέπει δεύτερη καλλιέργεια. Οι συνθήκες οδηγούν σε μαθηματική ακρίβεια τον ΤΟΕΒ και έχει βγάλει ήδη τις πρώτες οδηγίες να μην υπάρξουν καλοκαιρινές καλλιέργειες. Με ίδια μέσα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δεύτερη ευκαιρία που έχουν απόλυτη ανάγκη. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται, για να μην το αναπτύσσω και σας τρώγω το χρόνο, γιατί ο Μανώλης πρέπει να μιλήσει στην παρούσα φάση ο Θραψανιώτης. Αναλύουμε τα δικά σας, κύριε Γουλιδάκη. Όμω να τα αναλύσουμε τώρα. Μα μισό λεπτό. Άλλα λέτε εσείς. Και άλλα λέει το Υπουργείο, τα Υπουργεία που ο κύριος Θραψανιώτης. Άλλα. Τα Υπουργεία απάντησαν σε συγκεκριμένα αιτήματα και προφανώς θα δουν και τα υπόλοιπα και θα έχουν τη θέση που έχουν συνολικά η ελληνική πολιτεία. Είναι και ο κύριος Μαλιωτάκης εδώ μαζί μας. Είναι και ο κύριος Μαλιωτάκης εδώ μαζί μας. Ήρθε στο στούντιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κυρία Τσακαράκη, να πω κάτι. Μιλήσαμε για μια ολιγόλεπτη παρέμβαση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί έχω και άλλη δουλειά. Κύριε Θραψανιώτη, προκύπτουν αυτά. Δεν τα έχουμε στήσει. Είναι αυθόρμητη η συζήτηση. Μισό λεπτό, κυρία Τσακαράκη. Κύριε Τσακαράκη, συμφωνήσαμε ότι θα ήταν μια ολιγότερη παρέμβαση. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, για να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που πήγατε στον Υπουργό και στον Υπουργό. Κυρία Τσακαράκη, στους υπουργούς. Συγγνώμη. Απάντησε στον κύριο Γουλιδάκη, θέλω να πω το εξής. Νομίζω θα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι από την ώρα που εκδηλώθηκε η καταστροφή, ήταν άμεση παρέμβαση και οι απαντήσεις που δοθήκαν και από τον ΕΛΓΑ, ήρθαν οι εκτιμητές και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εργασίας. Έτσι. Μένει να δούμε το Υπουργείο Οικονομικών. Νομίζω ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση και η δική μας και της κυβέρνησης σε αυτή την καταστροφή. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να τα δούμε, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να... Κατεύθυνση αυτή προσπάθησα να τα εντοπίσω και να τα αναπτύξω περισσότερο, αλλά θα ήθελα πριν κλείσει ο χρόνος, ξέρω ότι είναι πολύτιμος, κάτι το οποίο προέκυψε σήμερα, το οποίο μπορείς να βοηθήσεις να επιληθεί. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει διαταγή. Σήμερα προέκυψε το εξής. Αρκετοί αγρότες που αριθμητικά εδώ τουλάχιστον το Μητρό της εφορίας μας, το ΓΕΦ της Ιεράπετρας, πιστεύω ότι είναι ένας αριθμός μεταξύ 35 έως 50 ατόμων σε αυτή τη φάση. Δεν πρόλαβε, λόγω ότι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, να κάνει τις αιτήσεις μεταβολής από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, αλλά και άλλες εργασίες. Αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, έχει κόσμο στο γραφείο της εφορίας εδώ και μπορούμε να ζητήσουμε την κυρία Παπανάτσιου, έχετε την δυνατότητα να έχετε άμεση προσέγγιση, να ζητήσουμε μια δεκαήμερη παράταση μέχρι έστω τις 10 Φεβρουαρίου, να μπορέσουν οι αγρότες των πληγέντων περιοχών να ολοκληρώσουν χωρίς πρόστιμο, που είναι 100 ευρώ, αν το κάνει τώρα αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, τις διαδικασίες μετάταξης και να το καταθέσουν αυτό το αίτημα. Στείλε μας ένα αίτημα να το εξαιρέσει. Την επιστολή θα σας τη στείλουμε. Στείλτε μου ένα αίτημα για αυτό που λέτε, για το δεύτερο, και από εκεί και πέρα να το δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Θραψανιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γουλιδάκη, μην κλείσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κύριε Γουλιδάκη, με ακούτε? Ναι, προφανώς ακούω. Λοιπόν,
πώς υπήρξε συνεννόηση τώρα εδώ ή ο καθένας κάνει το δικό του. Για τη διατύπωση των ετοιμάτων, δηλαδή, εννοείται. Καμία σχέση αυτά που βλέπω. Προφανώς, την επιστολή τη δική σας με τον κύριο Θραψανιώτη προηγουμένως που μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Καμία αντίρρηση ότι καθένας με τις δικές του δυνάμεις, τις ίδιες δυνάμεις, αφού έχει παρακολουθήσει και έχει δει από κοντά τις διάφορες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά τις καταστροφές, τις συζητήσεις, τις συσκέψεις και αφού αφουγκραστεί το αίσθημα, θα πρέπει το αίσθημα το περικοινού δικαίου, εν πάση περιπτώσει, και των αιτημάτων που υπάρχουν, μπορεί να καταγράψει τα αιτήματα. Προφανώς έχει ένα μέρος δίκιο ο Μανώλης Θραψανιώτης, ο βουλευτής μας εδώ στο Λασίδι, να αναφέρει ότι το κράτος έχει ένα συγκεκριμένο οπλοστάσιο για να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Εδώ όμως υπάρχουν ζητήματα. Το οπλοστάσιο αυτό έχει το ίδιο το κράτος τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να λειτουργήσει απολύτως σε μεγαλύτερα διαστήματα. Θεωρώ ότι μέσα στην πρακτική όσα δημιουργούν προβλήματα στον κρατικό προϋπολογισμό επιβαρύσεων μπορούν και είναι δύσκολα να ξεπεραστούν. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα ξεπεραστούν. Ζητήματα όμως που δεν προκαλούν θέματα στον προϋπολογισμό, όπως είναι αυτό που ο Μιχάλης ο Μαλιωτάκης και όλοι ζητήσαμε, είναι το να παγώσει και ο ΕΦΚΑ και να πάμε σε ένα βάθος τριετίας, δεν στοιχίζουν στον προϋπολογισμό παρατόκους και προς αυξήσεις. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση αυτό που έκανα είναι, αφού αφουγκραστώ τις τοποθετήσεις όλες και έχει πολύ σοβαρές τοποθετήσεις, να τις δούμε μία-μία. Ωραία, να κλείσω ένα σχολιασμό και μετά να ακούσω. Όχι, και αναφέρθηκα... είναι και ο Μιχάλης ο Μαλιωτάκης εδώ και θέλω να τον ακούσουμε. Να πω μόνο κάτι, Μιχάλη, με επιτρέπεις. Μισό λεπτό όμως. Να ρωτήσω όμως, κύριε Γουλιδάκη, αυτά, δηλαδή, πήρε πρωτοβουλία, αν το κατάλαβα σωστά, ο κύριος Θραψανιώτης και πήγε μαζί με τον κύριο Βαρδάκη και αυτά έφεραν. Κατά την άποψή μου, καλά έκαναν. Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Σωστά. Μπορεί να μας ικανοποιούν και να θέλουν περισσότερα, που θέλουμε. Μισό λεπτό. Όμως ο κύριος Θραψανιώτης δεν είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, έτσι. Δεν ξέρει τα. Δεν παρακολουθεί καθημερινά αυτά που εσείς παρακολουθείτε για να μπορεί να έχει μια σωστότερη. Λοιπόν, καταλάβατε. Μισό λεπτό. Όμως, Μιχάλη μου, πήγε αμέσως και όφερε το αναγνωρίσουμε αυτό. Ναι, είχε συναντήσεις με τους υπουργούς και υφυπουργούς, τέλος πάντων, και για τις ασφαλιστικές φορές. Αλλά είναι μόνο για ένα μήνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Την ώρα που είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και με έτοιμα στην περιφέρεια ο Δήμος, αυτό, ότι μπορεί να πάρει παράταση μέχρι 6 μήνες. Αυτό, ναι, μας το είπε. Άλλο η διαδικασία καταγραφής ζημιών, αν και εφόσον χρειαστεί, το είπε και ο Περιφερειάρχης, το επιβεβαιώνω και εγώ ως πολιτική προστασία, καταθέτουμε έτοιμα και παίρνουμε σχετικές παρατάσεις. Επίσης, να υπενθυμίσω παράδειγμα ότι μόνο για τη δημοτική κοινότητα της Ιεράπετρας, δηλαδή Γραλιγιά, Βαϊνιά, Κεντρή και την πόλη Ιεράπετρας, όσες ζημιές είχαν δημιουργηθεί, υπάρχει ήδη προϋπάρχουσα απόφαση από 17 πρώτου, δεν βοηθάει την κατάσταση, αλλά θέλω να το δώσω για να το καταλάβει ο κόσμος, που είναι σε ισχύ μέχρι τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Άρα, δεν μας πειράζει το θέμα της προθεσμίας που ισχύει. Το ξεπερνάμε αυτό. Αυτό που μας πειράζει, αυτό όχι που μας πειράζει, που πρέπει να αναδείξουμε συνολικά και πρώτα απ' όλα πρέπει να μπαίνει, για να μην ξεχαστούμε αύριο, είναι το έκτακτο βοήθημα, η έκτακτη ενίσχυση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στοιχειοθετηθεί αυτό. Εάν δεν το συζητάμε, εάν δεν το διεκδικούμε, δεν θα φτάσει στα αυτιά κανενός, δεν θα γίνει τίποτα. Καλώς ανέφερε ο Μανώλης παραδείγματα όπως τη Μάτρα ή οτιδήποτε. Και μίλησε για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Το έκτακτο βοήθημα έχει να κάνει με το πόσο η πολιτεία μπορεί να στέξει αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έχουν πλέον τίποτα να κάνουν, γιατί το οπλοστάσιο του κράτους τι δίνει. Αν φτάσει στην απόλυτη φτωχοποίηση, να έχεις δηλαδή κάτω από 4.000 περίπου το χρόνο, να σου δίνει το κοινωνικό επίδομα αυτό το 200 ευρώ ένα μήνα. Αλίμονο αν αφήσουμε την πρωτογενή παραγωγή της Ιεράπετρας, τον πρωτογενή τομέα συνολικά της Ιεράπετρας, χωρίς να υπάρξουν κάποιες δράσεις. Αν τις δούμε μία-μία, θέλει πολύ χρόνο. Τις καταθέτω όσον αφορά το χαρακτήρα και γράφω από κάτω ότι μπορούμε να τις υποστηρίξουμε για να τις τεκμηριώσουμε. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή, καλώς είπε ο Μανώλης ότι τα ΕΣΠΑ όπως έχουν διατυπωθεί έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σας λέω λοιπόν εγώ, πώς θα πάρει φορολογική ενημότητα, γιατί προχθές συγκεκριμένα που παρουσιάστηκαν αυτά τα προγράμματα στην πόλη της Ιεράπετρας, ζητάει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για να ενταχθεί και ο νέος και ο παλαιός στα προγράμματα που τρέχουν. Άρα... Αν δεν υπάρχει, προσέξτε, ζητάω μέσα, αυτό που είπε ο Μανώλης είναι σωστό, η κεφαλαιοποίηση, παράδειγμα. Παγώνει, δηλαδή τα μαζεύουν όλα μαζί πρόστιμα προς αυξήσεις. Εδώ έχω μια διαφορά. Δεν μιλάμε για 100 ευρώ στην πόλη της Ιεράπετρας. Ο Μιχάλης ο Μαλιωτάκης θα επιβεβαιώσει ότι εμείς εδώ, την Ιεράπετρο, έχουμε αγρότες που πληρώνουν μέχρι και 1.242 ευρώ το μήνα οι περισσότεροι. Σωστά. Αλλά ο μέσος όρος είναι 5-6 εκατοστάρικα ο μήνας. Δεν μιλάμε, μιλάμε για ιδιοκτήτες θερμοκηπίων με σημαντικούς τζίρους, οι οποίοι έχουν βρει τη δίνη του κυκλώνα. Άρα, κεφαλαιοποίηση ΟΓΑ και ΕΦΚΑ,
να περιορίσω λίγο αυτό που θέλω να πω, για να μην εμφανιστώ ότι είμαι υπερβολικός. Στο μέσο όρο του δικού μου γραφείου, οι κεφαλαιοποιήσεις αυτές ομιλούν για ποσά 7 με 8 χιλιάδες. Δεν είναι 100 ευρώ. Γιατί ξαναλέω, απευθυνόμαστε στην Ιεράβετρα που πνίγηκε και στην Άρβη και στην Ψαρήφοράδα που στην ουσία πνίγηκε. Συγγνώμη, όχι πνίγηκε, πνίγηκε. Από τις φωτιές. Και στη Σιτία στο Γούδουρα. Άρα εδώ πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μερίμνα, γιατί θα ζητήσει μεθαύριο μια βεβαίωση οποιοδήποτε αγρότης φορολογικού χαρακτήρα και τι θα του δώσουν. Βεβαίωση οφειλών. Και τι ζητάμε. Αυτή η βεβαίωση οφειλών παγωμένων χρεών, έστω για τους 6 μήνες, εμείς ζητάμε 3 χρόνια, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενταχθεί σε όποια προγράμματα. Και επιπλέον ζητάμε να υπάρξουν προγράμματα στήριξης, σχέδια στήριξης των πληγέντων. Πόσοι θα είναι αυτοί, 200 οικογένειες ακόμα, συν 110, 300 θα το δούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσπάθεια για έκτακτο βοήθημα, ναι, και για τα επιμέρους του, να μην τα αναλύσω όλα. Ωραία, ωραία. Απλά εμείς θέλουμε να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ σας. Το δηλαδή, επίπεδο αυτό να μην λέει ο ένας άλλα και ο άλλος άλλα. Καταλάβετε. Μα δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κοινή. Πώς θα γίνει τώρα. Ακούστε. Πέρα από το πολιτικό και τις διαφορές σας στις πολιτικές. Δεν κατάλαβα να έδειξα διαφορές ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε ιδεολογικές και πολιτικές. Αυτό. Έτσι. Λέω, δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Πώς συνεννοείται δηλαδή τη συνεννόηση. Συνεννόηση, παιδί μου, δηλαδή κάτσε μια συνεργασία με το Θραψανιώτη και το Βαρδάκι ενδεχομένως. Υπάρχει τώρα και εδώ. Θα το αποστείλω και το αίτημα που σας είπα προηγουμένως. Ναι, προφανώς ναι, ο Μανώλης αλλά, δεν έχει δει τα αιτήματα, ναι, αλλά, που μισό, έχω το είπε ο άνθρωπος ότι δεν τα έχει δει. Άρα έπρεπε να του τα είχατε στείλει πριν να τα δει. Τα έχω προωθήσει σε περισσότερους από 100 αποδέκτες. Όσα μέλη. Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα. Μην πω πολιτική μέσω Facebook τώρα. Την κουβέντα, ναι. Επιτρέψτε μου. Έτσι. Βλέπουμε τον κύριο Γουλιδάκη. Μ' ακούτε? Σας ακούμε κύριε Μαλιωτάκη. Βλέπουμε τον κύριο Γουλιδάκη, ναι, να κινείται και να βγάνει ένα έγγραφο, ναι, χρησιμοποιώντας και πατώντας, να μου επιτραπεί η έκφραση, πάνω σε αυτά που ζήτησε το έκτακτο Δημοτικού Συμβούλιο και εκτερνίστηκε η περιφέρεια. Αυτό θέλω να κάνω. Καλά το κατάλαβε, Μιγκάλη. Μία η τελεία. Η διαφορά με το Θραψανιώτη και το πώς τον είπαμε τον Ηρακλειώτη, γιατί μου φοβάμαι τον Ηρακλειώτη. Το Βαρδάκι, ναι. Το Βαρδάκι, που μου αρέσει που ήταν και πρώην συνδικαλιστή, το παντέρμο σύστημα πώς τις καταπίνει και τσιλαδώνει όλου. Άντε και στα δικά σου, Μιγκάλη. Συνεχίζω. Τι κάνανε? Δεν πήρανε υπόψη ούτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τη γνώμη των Περιφερειακών Συμβούλων και πόσο μάλλον ενό Περιφερειακού Συμβούλου που είναι γενικό γραμματές πολιτικής προστασίας, τελή χρέη, πόσο μάλλον την άποψη του Περιφερειάρχη, και πήγανε στην Παπανάτσιου οι δυο τους και στον άλλο τον Υπουργό Εργασίας για να κάνουν τι? Για να κάνουν τι? Να προλάβουν να αναιρέσουν τα σωστά που πρέπει να κάνουν για να παίξουν επικοινωνιακό παιχνίδι στην πλάτη μας. Τι σημαίνει 6 μήνες? Το είπε ο κύριος Γουλιδάκης, προηγουμένως θα το πω κι εγώ. Αυτοί που έχουν πληγεί μερικός ή ολικός, η καλλιέργειά τους έχει τελειώσει. Σταματάνε να παίρνουν χρήματα. Ξέρετε πότε θα ξαναπάρουν χρήματα? Το Γενάρη του 19. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι πάει να κεφαλαιοποιήσει από τη μια ότι το παγώνει, από την άλλη και μας εβάλλουν τόκους και προς αυξήσεις? Για αυτά όχι, που χρησιμοποιούμε πριν τη ζημιά. Δηλαδή βάζουν τόκους και προς αυξήσεις. Αυτό γιατί δεν το έπωθα Ψανιώτης? Μα για ένα μήνα, όχι. Για τα ντρέπεται, αυτός το έδωσε. Γιατί έστω στο πείστερα στην εκπομπή σας? Γιατί ο Θρατσανιώτης δεν γύρισε να πει έκανα 1, 2, 3 και τα αναλύσει κανονικά? Μόνο έπαιζε, κρυβόταν πίσω από τις λέξεις. Πάσαμε ζημιά, θα πληρώσουμε και τόκο. Αντί να μας στηρίξουν, να πληρώσουμε και τόκο. Έχει δίκιο ο Γιάννης Γουλιδάκης που αναφέρει και λέει ότι οι άνθρωποι με ολική καταστροφή πρέπει να στηριχτούν τώρα. Συμφωνούμε σε αυτό. 5, 6, συμφωνούμε. 7, 8. Ναι, ναι, αλλά δείτε τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Από τη μια ο Γιάννης έκατσε κάτω και είδε τα αποτελέσματα, γιατί βρισκότανε, ενώ έπρεπε να βρίσκονται κι άλλοι. Θραψανιώτη, που ήσουν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο? Πού ήσουν? Μιχάλη, κύριε Μαλιωτάκη, από τη στιγμή δεν υπάρχει όμως καταγραφή. Αν υπήρχε στο Δήμο, δεν είναι σωστό να γίνει αυτό, γιατί ο Μανώλης επιχειρεί το δικό του ρόλο το θεσμικό, είναι εκλεμμένος βουλευτής και λειτουργεί θεσμικά στην κατεύθυνση που ο ίδιος ορίζει ότι πρέπει να κάνει. Ναι, και τα αποτελέσματα αυτών, κύριε Γιάννη. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω την οργή σου, αλλά είναι για μένα δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό. Μίλησε. Η διαφορά η δική μου με τον Αλωνό είναι ότι εγώ εγκάθομαι σε καμία καρέκλα και δεν ζητάω καμία καρέκλα.
Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Να προσθέσω κάτι, Μιχάλη. Να προσθέσω κάτι. Το μάλιστα, αυτό που θέλω λοιπόν, να πω επιπλέον. Κύριε Γουλιδάκη, σε αυτό τώρα, δεν υπάρχει ασυνεννοησία. Άλλα ζητάει ο ένας, άλλα ζητάει δεν ο άλλος. Ακούστε. Δηλαδή, προσπάθησα να το εξηγήσω, αλλά όντως η κατάσταση είναι έκρημες. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται οι προτάσεις. Εχθές είχαμε στις 1,5 περίπου. Μα το Υπουργείο έχει βγάλει ήδη. Ένα λεπτάκι. Το Υπουργείο έχει κάνει σαν οικονομικών σε συγκεκριμένα πράγματα, έχει δώσει μια απάντηση. Έτσι. Ναι. Δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει φτάσει σε όλον τα αυτιά η απελπιστική κατάσταση και οι συνέπειες. Άρα η ευθύνη όλων είναι να στηρίξουμε τα αιτήματα που ο κόσμος διατύπωσε και όχι ο Γιάννης ο Γουλιδάκης. Εγώ τα κατέγραψα. Δηλαδή δεν μπορώ να μην αναφέρω. Μα γι' αυτό αναφέρουμε στα δικά σου αιτήματα, επειδή σου να πει. Εγώ προσέθεσα. Και έχει και τι γνώσει τι οικονομικέ για να μπορεί και τι. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να ευλογώ γένεια. Όχι, κατέγραψα προσωπικά και θέλω να μένω στα αιτήματα. Αυτό ήταν το αρχικό, θα έλεγα, το πρώτο σύνθημα. Όταν με πήρε ο Δήμαρχος να μου λέει Γιάννη, έχουμε θέμα. Το πρώτο που έκανα είναι δεν πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης, το είπα και χθες, έμεινα εδώ, συνοήθηκα με τον Αντιπεριφερειάρχη, συνοήθηκα με τον Περιφερειάρχη μας αυτή, παρακολουθείτε, εξελίσσετε, να κάνουμε γρήγορα τις ενέργειες. Άρα δηλαδή αυτό που έδωσε, αυτό για να το που καταλάβουμε. Κάνω αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή είναι με όσα έχουν καταγραφεί να διατυπώσω ένα γραπτό κείμενο, στο οποίο έχουν τουλάχιστον πάρει μνήμα, και έχουν ενημερωθεί και ο Δήμος μας και το Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος και να διατυπώσω και τις απόψεις του κόσμου που βρέθηκαν. Από εκεί και μετά, εάν η πολιτεία επιμέρους χρειαστεί, που θα χρειαστεί πιστεύω, ή θα απαντήσει αρνητικά ή θα ζητήσει τεκμηρίωση του κάθε ενός επιμέρους. Αν το πιάσουμε κάθε ένα επιμέρους, δεν στοιχίζει στον προϋπολογισμό τουλάχιστον τα μισά από αυτά τα μέτρα που σας είπα. Δεν στοιχίζουν στον προϋπολογισμό. Το σημαντικότερο, συγγνώμη, το σημαντικότερο όλων. Έχουμε ένα άξονα. Αυτός ο άξονας αυτή η σταθερή λέγεται απόφαση του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου. Ακριβώς, που δεν συζητείτε, Μιχάλη. Πρέπει να συζητηθεί. Όταν είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πραγματάκια. Πέντε πραγματάκια. Το πρώτο μπορούμε να πούμε ότι το πετύχαμε να βγει η πόλη μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος μας, με συγχωρείτε, ο Δήμος για ένα μήνα. Έκτακτης ανάγκης για ένα μήνα. Μικρό το ποσό. Ήρθαν 6 μήνες από πάνω, οι σταθερές που πρέπει να κρατήσουμε είναι διάφορες. Ο Δήμος μας βγήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να. Το Υπουργείο, με τη λιγοστή γνώση που έχει από ό,τι φαίνεται, ή ενημέρωση αν θέλετε να το πω καλύτερα, εδώ θα σου και ηρεμό, τέλος πάντων, ή ενημέρωση έδωσε 6 μήνες. Δεν έχει ακόμα εικόνα πλήρη. Χρειάζεται σίγουρα. Και θα ενημερωθεί το επόμενο διάστημα, πίστεψέ με. Το είπε και ο κ. Στραψανιώτης. Μα μισό λεπτό. Αν δεν έχει γίνει καταγραφή, Μιχάλη, δεν πάει ο κόσμος να καταγράψει. Πώς θα γίνει. Η καταγραφή συνεχίζεται. Πάει ο κόσμος. Πάει ο κόσμος. Ακούστε με λίγο. Η καταγραφή συνεχίζεται. Μέχρι τις 9 του μήνα θα έχουν περάσει όλοι. Ο κόσμος κατεβαίνει. Είτε μεγάλη είτε μικρή ζημιά, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να πάμε όλοι και να καταγράψουμε, να υποδείξουμε τις ζημιές μας. Είναι ατελώς, το γνωρίζουμε κτλ. Ένα το κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι, έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας. Δώσανε ένα εξάμηνο. Πετάνε τυριά αυτή τη στιγμή για να δουν αν εμείς την πείσουμε. Έχουμε λοιπόν τη σταθερή της απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να τη στηρίξουμε. Πολύ καλά έκανε ο Γιάννης ο Γουλιδάκης, το λέω άλλη μια φορά. Και έβγαλε μια πρόταση επί των προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να το δούμε όλοι μαζί το επόμενο διάστημα. Αλλά αυτό που έκανε ο Θραψανιώτης μαζί με το Βαρδάκι ήταν λάθος. Δεν πήραν υπόψη ούτε καν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καλέσουν τους παρατρεχάμενους που πληρώνουμε εμείς, γιατί έχουν παρατρεχάμενους. Και να πει τι σημαίνει ρε παιδιά αυτό, γιατί άνθρωπος είναι και ο Θραψανιώτης, μπορεί να μην τα γνωρίζει. Όταν τούβανε το εξάμηνο ή του μήνα, όταν του βάζε το εξάμηνο, δεν ήξερε ο Θραψανιώτης ότι διαχειριστικά είναι εκτός περίοδου. Δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζε, θα πω εγώ. Αυτούς που πληρώνει γύρω-γύρω από αυτόν. Δεν το ξέρανε. Δεν ρωτήσανε. Κάνανε κάτι πολύ προχειρό και δεν το δεχόμαστε. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση όλων των φορέων που ασχολούνται με το θέμα. Όλων των φορέων. Είτε ακούστε ένα λεπτάκι πώς θα γίνει αυτή η συνεννόηση. Για πείμε, και δηλαδή, στα επόμενα στάδια. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Ομιλώ και θέλω να διατυπώσω αυτό που σκέφτομαι και αυτή είναι και άλλα. Εγώ θεωρώ καλά, ο Μιχάλης έχει τη δική του άποψη και αυτή είναι, όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Θεωρητικά.
η προσπάθεια του να ξεκινήσουν γρήγορα κάποιες ενέργειες έγιναν. Mm-hmm. Πόσο έχουν φέρει αποτελέσματα έχει και η προσπάθεια του Βαρδάκη και του Μανώλη Θατσανιώτη. Έχουμε χρόνο για να συμπληρώσουμε πρώτον τη γνώση που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως έχουμε και δεύτερο εργαλείο. Δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης και δεν είναι και τίποτα δύσκολο να έχουμε μια τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, γιατί πιστεύω θα είναι κατά ομοφωνία, απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο αίτημα που ο Δήμος είχε διαμορφώσει σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από προχθές, να το ενισχύσουμε και με την περιφέρεια. Ο πρώτος με λόγος αυτό το ζήτησε και ο κύριος Τραψανιώτης αυτό. Α, ωραία, ωραία. Θα το υποστηρίξουν. Είπε πριν. Ακούστε. Το είπε πριν. Οι ζημιές, νομίζω έτσι, η σειρά των πραγμάτων. Όπως είπε και ο Μιχάλης, κοντό στο Σαλμό, αλληλούια. Καλό μήνα έχουμε αύριο. Και καλό μήνα σε όλους με την έννοια που μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Οι ζημιές θα εμφανιστούν τουλάχιστον στο, σαν ποσοτικοποίηση, αριθμός τρεμάτων κτλ. Κάπου στις 5 του Φλεβάρι. Εκεί, αφού έχουμε την εικόνα του 50-60%, όταν ολοκληρωθεί, θα ζητήσω και προφανώς θα γίνει το σχετικό Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Για να έχουμε και τη σύμφωνη, θα έλεγα, απόφαση, ψήφισμα, έτοιμα είναι στην ουσία. Έτοιμα είναι το... Τι αναδεικνύει για τις περιφερειοχές που πλήγησαν, έτσι, τη σύμφωνη σκέψη, άποψη της περιφέρειας για να ενισχύσουμε το πλωστάσιο, να διεκδικήσουμε με τη σειρά το έκτακτο βοήθημα, το οποίο θα κινηθεί προφανώς, επιτροπές θα το καθορίσουν αυτό και θα ζητήσουν τεκμηρίωση. Δεν τον είδα και τόσο αισιόδοξο πάνω στον κύριο Θραψανιώτη. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί ακούστε. Το εφάπαξ επίδομα των 5.000 ευρώ που ζητάτε. Ακούστε. Δεν προφανώς, ότι... ακούστε, εγώ σας το είπα και πολλές φορές. Δεν θεωρώ θα ότι... Θα το τηλέφωνο από μπαταρία. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Έχεις κάτι άλλο να πεις πριν μισό λεπτό και πριν. Να κατεβαίνει ο κόσμος το επόμενο διάστημα μέχρι τις 9, μπορεί να πάρει παράταση, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Να δηλώνουμε τις ζημιές. Είτε μικρή ζημιά να καταγράφεται. Ωραία. Είτε είναι ασφαλισμένος, είτε δεν είναι ασφαλισμένος. Αυτό. Έτσι, να πηγαίνει, έχουμε να καταγράφεται χρόνο, στα και πειράπετρας εδώ. Έχουμε χρόνο εντός παρενθέσεως. Ναι. Έχουμε χρόνο εντός παρενθέσεως. Να τρέξουμε γρήγορα, να συνεννοηθούμε για να βγει αυτό που πρέπει να βγει για εμάς που έχουμε καταστραφεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μιχάλη. Μου σε ευχαριστούμε. Yeah. Ωραία. Λοιπόν, κλείσαν όλοι. Εγώ δεν έκλεισα ακόμα. Ακούστε. Εντάξει, το προφανώς έχουμε τώρα. Δεν μπορούμε να μην γελάσουμε και λίγο, γιατί την περασμένη Τετάρτη ήταν τα νεύρα τσιτωμένα όλων. Έτσι. Δεν μπορούσα να μιλήσω με ένα γειτονά μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει πράγματι και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γρήγορα οι ενέργειες που χρειάστηκαν να γίνουν. Ο δρόμος είναι μπροστά μας. Το να έχουμε συγκεκριμένες και κατά πλειοψηφία ναι στο απόψεις, γιατί σίγουρα δεν συμφωνούμε όλοι. Ο Μανώλης Θατσανιώτης είναι μέσα στη Βουλή. Έχει μαζί με τον Βαρδάκη την άλλη αντίληψη πόσο δύσκολα κινείται αυτό το κράτος όσον αφορά του να βρει χρήματα. Και είναι μια αλήθεια. Αλλά εδώ ταυτόχρονα, εγώ δεν είμαι βουλευτής. Είμαι ένας φοροτεχνικός που παρακολουθώ τις εξελίξεις καθημερινά. Μόλις εχθές διάβασα ότι βρέθηκαν χρήματα για να χαριστούν σε 35.000 δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και το έκανε. Όσοι χρωστάνε μέχρι 6.000 ευρώ τους τα χαρίζουν. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό. Επίσης, δεν ξέρω πώς. Αλλά εδώ είχαν... δεν δίνουν όμως. Ακούστε, ακούστε. Γιάννη, έτσι, δεν υπάρχει. Δεν δημιουργείται λοιπόν ένα όχι κλίμα, με κάθε όπλο που μπορεί να υπάρξει, θεμητό και όχι αθέμητο, μπορεί να μην γίνονται συγκρίσεις. Προφανώς στη Μάτρα είχαμε νεκρούς, αλλά εδώ πρέπει να αναφέρουμε πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι το κράτος αποζημίωσε νεκρούς? Μόνο μέσα από δικαστήρια και εφόσον αποδειχθεί η ευθύνη, μπορεί κάποιοι να προσπάσουν μια αποζημίωση. Αποζημιώθηκαν επιχειρήσεις, έτσι, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καλώς το είπε ο Μανώλης. Δεν αποζημιώθηκαν άνθρωποι, αλλά υπάρχει ένας μπούσουλας και τι έκανε έκτακτα το κράτος. Μπορεί να μην είναι το ίδιο το ποσό. Η πρακτική όμως και η πεπατημένη, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μιλήσει και με άλλους αυτοδιοικητικούς όλων των κομμάτων από άλλες περιοχές. Ζήτησαν και πέτυχαν, αναλόγως και του ύψους των ζημιών, συγκεκριμένα πράγματα. Και γι' αυτά έχουν εκδοθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Και για φωτιές και για πλημμύρες και για χαλαζοπτώσεις και σε άλλες περιοχές. Εδώ λοιπόν αυτό που ο κόσμος ζητάει της Ιεράπετρας είναι επιτέλους τα τρία συναρμόδια Υπουργεία, Γεωργικής Ανάπτυξης, Εργασίας, που αφορά τις ασφαλιστικές φορές και οικονομικών, σε πρώτη φάση να δουν με περισσότερη σαφήνεια τις επόμενες μέρες, με τα στοιχεία που θα στείλουμε εμείς, τη διατύπωση αυτών των αιτημάτων. Να μην
απαντήσουν θετικά στα 10, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αλλήμονο αν μείνουμε μόνο σε αυτά που μέχρι τώρα έχουμε, που είναι μια εξάμηνη παράταση ανατολής πληρωμής χρεών. Αυτό λοιπόν να το δούμε και να υπάρχει συζήτηση και να στείλετε και στον κύριο Θραψανιώτη. Δεν υπάρχει πάντως θέμα ασυνεννοησίας ούτε προσωπική προβολή του καθενός. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να το πιστεύω αυτό, κύριε Βουλδάκη. Όχι, θέλω προσπαθούμε. Να το πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό, διότι. Συγγνώμη, εγώ είμαι σίγουρο ότι άμεσα το. Ακούστε. Καθένας, αναλόγως των δικών του δυνατοτήτων, δεν θα απαντήσει ο ένας ή του άλλου κόμματος βουλευτής. Μα δεν με νοιάζει εμένα το πολιτείας. Κόμμα. Κύριε Γουλιδάκη, δεν έχετε καταλάβει. Ο κόσμος τον ενδιαφέρει πώς θα επιβιώσει τώρα. Δεν ναι, ακριβώς. Και σε αυτό θα απαντήσει η συντεταγμένη πολιτεία. Γιατί είστε, καταλάβατε. Αυτό. Σωστά. Συνεννόηση σωστά. Με τους φορείς. Ο κύριος Ραψανιώτης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι φορέας. Είναι βουλευτής του νομού. Και ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Και πιστεύω ότι κάνει όπως τα αναγκαία και θα στηρίξει και τις υπόλοιπες προσπάθειες. Γουλιδάκη, ο οποίος είναι πολιτική προστασία και έχει όλη αυτή την. Όπως και με τον Δήμαρχο. Δηλαδή, εμείς απαιτούμε. Κοιτάξτε, εγώ, κυρία Τεγκαράκη, έχω ήδη υπερβεί πάρα πολλές φορές τα εσκαμμένα. Αν μείνω στον απλό ρόλο της πολιτικής προστασίας, πρέπει να σας πω ότι την ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου ήταν να δίνω οδηγίες. Μην πάτε καθόλου στα θερμοκήπια, τα φυσά, μην σας βολώσει κανένα ξύλο. Δεν είναι αυτό. Ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο και αυτό που δεν έχει γίνει αισθητό είναι ότι οι αλυσιδωτές αντιδράσεις και τον ντόμινο θα ξεσπάσει. Δεν θα αφήσει κολυμπηθρό ξύλο. Δεν θα μείνει γεωπόνο, δεν θα μείνει κανείς πίσω από εμάς. Και εμείς ζούμε από αυτό τον τομέα. Έτσι. Ο πρωτογενής τομέας το είπαν όλοι οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να το πει ένας οικονομολόγος. Και δεν χρειάζεται να το πει και κανένας. Το ξέρουμε όταν, όλοι. Όταν το περιβάλλον εντάξει, λοιπόν τόσο επιβεβαρημένο, ας τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, έχουμε και το τεράστιο ζήτημα της λειψιδρίας. Αν δεν έχει ευκαιρίες. Πού θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια. Να προσθεθεί στις ατέλειτες στοχοποιημένους Έλληνες που αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει το κράτος σαν προστάσιο είναι να δίνει το επίδομα των 200 ευρώ. Δεν το θέλω αυτό σαν κατάδια τον τόπο μου. Άρα μέχρι τέλους θα υποστηρίζω με όποιο τρόπο μπορώ, όπως μπορώ, υπερβαίνοντας τα εσκαμμένα πολλές φορές, αλλά πάντα στα πλαίσια μιας ευγένειας με την έννοια της δυνατότητας του αντιλόγου. Γιατί κλείνω το σχολιασμό μου, όπως και ο Βολτέρος έλεγε. Διαφωνώ, εγώ προσθέτω κάθετα με όσα λες, αλλά οπωσδήποτε υποστηρίζω το δικαίωμά σου να τα λες. Συμφωνούμε. Λοιπόν, οπότε, συνεννοηθείτε εκεί, στείλτε το αυτό που δεν ήξερε και ο κ. Ραψανιώτης, όπως έχουν διαμορφωθεί και τα έχουμε αναρτήσει και στη σελίδα μας και τα έχει δει ο κόσμος τις προτάσεις σας, κ. Γουλιδάκη, προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Ασφαλιστικών, να δούμε τι θα γίνει, έτσι, γιατί έχει απογοητευτεί ο κόσμος, δεν έχει πάρει μία τσακιστή από τις φωτιές, έτσι, ό,τι πήρε είναι αυτά που μαζέψαμε μεταξύ μας και πήρε, αν θυμάστε. Έτσι. Γνωρίζω τις προσπάθειες και όσο μπορούσαμε συνδράμαμε και κάποιοι άνθρωποι. Δεν πήρε τίποτα άλλο. Οι σωλήνες άρδευσης πάνε τώρα στις Μάλες. Τώρα. Από το 16 από τη φωτιά πάνε τώρα στις Μάλες. Σωλήνες. Αν έλεγα και επίσης μας είπε χθες ο κύριος. Ναι, όχι να πείτε. Με την έννοια και επίσης μας είπε χθες ο διευθυντής του ΕΛΓΑ ότι έρχονται αποζημιώσεις. Για τα καμένα ελαιόδεντρα τα πέρσι του 16. Έτσι, τώρα καλοδεχούμενες. Όσο μικρές και όσες αν είναι, είναι τουλάχιστον μια χειρονομία. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει να συνεννοηθείτε. Αυτό ζητάμε και εμείς, ζητάει και όλος ο κόσμος. Όλοι μαζί να πιέσουμε και ό,τι καταφέρουμε, βρε αδερφέ. Εντάξει. Ξέρουμε δηλαδή καταφέρουμε ότι σημαντικά, αν πληρωμένα τις επόμενες ημέρες έχουμε συγκεκριμένες δράσεις και για τις παρουσίες που χρειάζεται από την αρμόδια Υπουργεία. Με όσους χρειάζεται για να είναι εκεί να γνωρίζουν τα πράγματα, να τα καταθέσουν όπως ακριβώς είναι. Και σε αυτό μπορώ να υποστηρίξω. Ωραία. Οπότε μας λέτε λοιπόν να κλείσουμε ωραία ότι αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Θραψανιώτη και τον κύριο Βαρδάκη είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο και αλλά εγώ δεν είναι τελείς ειδικές αυτές και ότι διαμορφώνονται. Αυτό λέτε. Και εγώ μπορεί να έχω τις προσωπικές μου αμφιβολίες και μπορώ να το πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή πώς κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Ελλήνων, έχουν εκτιναχθεί, ξεπεράσαν τα 105 δις, υπάρχει αδυναμία πληρωμής, υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που δεν γίνονται πράγματα για να μην εμφανιστεί περισσότερο πτωχή η χώρα, παρακρατήσεις, συντάξεις, ΕΟΠΗ, πληρωμές, επιστροφές, ΦΠΑ κτλ. Όλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει πάντα περιθώρια, αρκεί να υπάρχει και η κατάλληλη βούληση που τη λέμε πολλές φορές. Η βούληση είμαστε εμείς. Η βούληση είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς. Όσοι συνυποστηρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα. Προφανώς τα 10 δεν θα τα κάνει. Έτσι, ρεαλιστής θέλω να είμαι. Ας κάνει τα 5, ρε παιδί μου. Εκείνα που δεν στοιχίζουν τον προϋπολογισμό ιδιαίτερα, γιατί ορισμένα έχουν ένα κόστος. Δηλαδή, αν το κράτος δεν σου παίρνει αυτό το 0,7% το μήνα, κάτι χάνει. Άρα σίγουρα έχει μια μείωση. Όμως εδώ, πάμε σε καταστάσεις ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Με την έννοια πια ότι από αυτούς τους ανθρώπους, αν δεν τους στηρίξει, τους πληγέντες εννοώ, να φτάσουν σε επίπεδο μια τέτοια οικονομική κατάσταση σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια, αναλόγως του ύψους των ζημιών τους.
πρώτον δεν θα ξαναμπούν στην παραγωγή και δεύτερον θα κινδυνεύσουν να χάσουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό είναι μια απίστευτη μετά, θα έλεγα, απομονώση της πολιτείας απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνται και πρέπει να στηρίξει. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Γουλιδάκη, να σας ευχαριστήσω και σας πάρα πολύ για την παρέμβαση. Υπενθυμίζω ότι είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των ΦΠΑ των ανθρώπων. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά επειδή και εγώ δεν δούλευα τις προηγούμενες, προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Όσοι μπορούν να πληρώσουν έγκαιρα μέχρι τις 1.30-2, γιατί οι τράπεζες μετά τις 4 ηλεκτρονικές πληρωμές τις βγάζουν off-site. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα και από εμάς. Γεια σας.